Μπορεί να μην συμφωνήσουμε και επομένως υπάρχει ένα σχέδιο Β. Θα σας απαντήσω. Mm. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση, όπως το καταλαβαίνουν όλοι. Mm. Υπήρχαν περιθώρια σε αυτή τη διαπραγμάτευση που δεν είχαν αξιοποιηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Αυτό το καταλαβαίνει και ο ελληνικός λαός και γι' αυτό έχουμε τη στήριξή του μέχρι σήμερα. Από εκεί και πέρα, σε αυτή τη διαπραγμάτευση, εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τα πάντα. Δεν μπορεί να εφαρμόσουμε εμείς μια πολιτική η οποία ήταν λαθασμένη, έχει καταδικαστεί από τον ελληνικό λαό και έχουμε βγει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και με συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές. Νομίζω ότι και στη λίστα των μεταρρυθμίσεων υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν υποχωρείτε δηλαδή πίσω από αυτές, λέτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε μειώσεις συντάξεων, σε αυξήσεις φόρων, σε θέματα που είναι καταψηφισμένα, που αν ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τον Μίλη Χαρδούβελη, θα εφαρμόζονταν. Θα κάνει, θα δώσει τα αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Κάνουμε πράγματα που περιλαμβάνονται στη λίστα και πράγματα που είναι εκτός λίστας. Τα πράγματα που περιλαμβάνονται. Γιατί αυτά όλα που έχετε βάλει στη λίστα είναι το 90% είναι η 13η σύνταξη που έχουμε υποσχεθεί. Όχι, λέω για τη λίστα Βαρουφάκη την καινούργια. Είναι μέσα. Μπορεί, ναι, μπορεί, όχι. Όχι, δεν είναι μπορεί, ναι, μπορεί, όχι. Γιατί δεν το πιστεύουν οι ξένοι, λέτε. Αλλιώς άμα ήταν να μαζέψουμε από 4-6 δι, θα πανηγυρίσαμε όλοι μαζί. Ήταν ότι στείλουμε να το πιστέψουν, δεν έγινε μια σκληρή διαπραγμάτευση. Εντάξει, ναι, καλά. Υπάρχει και πραγματική σύγκρουση, το είπε και ο κύριος Λυριτζής λίγο πριν. Ναι. Υπάρχει είναι πραγματική σύγκρουση και διαφωνία σε κάποια ζητήματα. Εγώ καταλαβαίνω για τα εργασιακά, α πούμε, που δεν έχουν δημοσιονομικό, δεν μπορεί να καταλάβει το από την πλευρά του ζητάνε απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, από την πλευρά μας λέμε επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Τελείως. Εδώ υπάρχει αντίθετα μια πραγματική σύγκρουση. Αντίθετα. Αλλά εδώ πρέπει να πάρουν θέση όλοι. Αν είναι με τις ομαδικές απολύσεις ή με τις συλλογικές. Να πάρουμε θέση. Άλλους, όχι, δεν με απαντάτε όμως την ερώτηση. Εμείς να πάρουμε όλοι μαζί θέση εναντίον των απολύσεων. Να σας πω λίγο μια τρίφα που λένε. Τι γίνεται αν δεν συμφωνήσουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Διότι ο πολίτης όταν ακούει έναν υπουργό κορυφαίο να λέει: παιδιά, ξέρετε κάτι, αν δεν μας δώσετε τα λεφτά, εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε και πρέπει να συνεννοηθούμε ότι δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε, να το πάμε κάνα μήνα μετά για να βρούμε τα λεφτά. Αντιλαμβάνεται ότι εκτός από το χρηματοδοτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας υπάρχει και το επίπεδο της πολιτικής σύγκρουσης που οδηγεί στην ρήξη. Δεν μπορώ να συμφωνήσω αυτό που λέτε, το καταλαβαίνω απολύτως. Άρα τι κάνω την επόμενη μέρα. Πιστεύουμε ότι θα βρεθεί λύση. Αλλά υπάρχουν δύο τρόποι να διαπραγματεύεσαι. Ο ένας τρόπος είναι να λες ό,τι μου πείτε θα το κάνω. Ο άλλος τρόπος να λες ότι υπάρχουν και όρια σε αυτό. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποφασίσει μάλιστα να διαπραγματευτεί. Πάμε να προχωρήσουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ελάτε, κύριε Γιουλέκα. Λοιπόν. Διότι αυτά που λέει τώρα η κυβέρνηση, mm-hmm, οφείλω να πω από την άλλη πλευρά ότι και εσείς πριν τις εκλογές, απολύσεις, μειώσεις μισθών συντάξεων, εμείς δεν κάνουμε. Το μέλλον θα μετά έλεγε όμως. Αμέσως μετά λέγατε θα υπογράψουμε όμως συμφωνία. Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Καλώς. Έχει κόκκινες γραμμές, κακώς. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Αυτά είναι δεσμεύσεις ακριβώς που εμείς είχαμε αναλάβει απέναντι στον ελληνικό λαό, δεν τα προχωρήσαμε, γι' αυτό δεν έκλεισε και η συμφωνία. Α, εάν είχαν προχωρήσει αυτά, θα είχε κλείσει η συμφωνία. Δηλαδή, το μέλλον δηλαδή, δεν είχατε αναλάβει αυτά, κύριε Γιουλέκα. Δηλαδή, παράκληση, έχω το λόγο, σεβαστείτε το. Δύο λεπτά αφήστε να ολοκληρώσω και πείτε ό,τι θέλετε. Μετά βγάλετε έτσι τα ισόψυχά σας. Λοιπόν, πολύ γρήγορα λέω το εξής. Ότι εμείς είχαμε πει αυτά και αυτή τη στιγμή, επειδή η πατρίδα μας διαπραγματεύεται, πιστέψτε με ανοιχτή καρδιά, σας το λέω, όχι μόνο στηρίζουμε και φυσικά θέλουμε να πετύχει αυτή η διαπραγμάτευση για το καλό του τόπου μας. Δηλαδή, για όνομα του, αν υπήρχε έλεγχο.